Λοιπόν, Σωκράτη, επειδή θέλω να πάμε λίγο να δούμε και το βίντεο από την δραματική σχολή. Θέλω να μου πεις κάτι. Δύο πράγματα. Πρώτον, όταν νιώθετε ότι μέσα στους μαθητές υπάρχει ένα αστεράκι, όχι γιατί τα λέει καλά, γιατί έχει και κάτι, ρε παιδί μου, το ξεχωρίζετε από την υπόλοιπη ομάδα. Όπως και όταν βρείτε παιδί που να είναι σούπερ ατάλαντο. Όμως το πληρώνει το μηνιάτικο στη σχολή. Δηλαδή θέλει, το προσπαθεί, το παιδεύει. Του το λέτε πρόεδρε, ότι τσάμπα παιδεύεσαι. Είναι καθαρή. Έχω πει στον καθένα, θα κάνω πράγματα που είναι για αυτόν. Δεν έχω να κάνω με τον άλλον. Οπότε ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Σαν ιδιαίτερο δηλαδή. Ναι, ας πούμε. Γιατί ο κάθε ένας που ανεβαίνει είναι ξεχωριστή προσωπικότητα. Αγγίζω και τα παιδιά τώρα το βιώνουν πολύ καλά και ανταποκρίνονται επίσης πολύ καλά, ότι ο καθένας δεν είναι μόνο το ταλέντο που έχει. Γιατί κάποιο παιδί μπορεί να το κρατάει πίσω, κάτι που του είπε ο γονιός του, ρε παιδί μου, ότι εσύ είσαι μέτριος. Mm. Αν αυτό του βγει και εγώ το δω λίγο και αυτό, δουλεύοντας λίγο αυτό σε συνδυασμό με την υποκριτική, γιατί στα κομμάτια. Και τα παιδιά τα λέγουν κάποια κομμάτια που μαγικά και το βλέπουν εκεί. Έχει κάποιες φράσεις που τα αφορούν τόσο πολύ και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ο καθένας λοιπόν είναι διαφορετικός. Αν κάποιο παιδί, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι είναι αστέρι, θα το δουλέψω προς αυτή την κατεύθυνση. Θα του δώσω πράγματα που θα το πάω προς τα εκεί. Άλλο παιδί θα έχει ανάγκη άλλο, να απελευθερωθεί, να κάποια άλλα πράγματα. Άλλο παιδί είναι πολύ φοβισμένο. Άλλο παιδί, ξέρω εγώ. Τώρα πήγαινε στη σχολή και του λέγανε οι γονείς του: ξέρεις, μην πας στο θέατρο μια ζωή, γιατί στο θέατρο δεν είναι καλοί μαθητές, είναι μέτροι, είναι αυτό. Καταλαβαίνεις ποιοι είναι για να κάνουν αυτό το επάγγελμα και ποιοι είναι απλά. Γιατί μπορεί να τους αρέσει κάπως. Φυσικά, αλλά κοίταξε να δεις, δεν είναι μόνο ότι. Δεν θέλω να βγάλω μόνο σπουδαίους τοπίες από εκεί. Φυσικά αυτός είναι ο στόχος. Ναι, τη σχολή αυτός είναι έτσι κι αλλιώς. Τώρα έτσι. Τα παράπλευρα καταλαβαίνω. Αλλά απ' την άλλη, ένα παιδί που θα έρθει το να συνειδητοποιήσει ότι για να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του. Πρέπει λίγο να αλλάξει και αυτό έχει να κάνει με τα κομμάτια που κάνει και πράγματα που θα αντιμετωπίσουμε και αυτό καλό είναι. Δηλαδή, κέρδος, καταλαβαίνω τι λες. Απλά καταλαβαίνεις ότι κέρδος. Κάποιο παιδί θα το ακολουθήσει, θα συνεχίσει και κάποιο φυσικά, είναι για συγκεκριμένα. Πόσα παιδιά, Σωκράτη, βγαίνουν από όλες τις σχολές κάθε χρόνο? Βγαίνουν πάρα πολλά παιδιά. Πόσα, ας πούμε, 500 παιδιά? Και περισσότερα. Και περισσότερα μπορεί να είναι. Αυτό βέβαια, εντάξει, μια κουβέντα γιατί γίνεται, πώς γίνεται. Κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει κανέναν να κάνει αυτό που ονειρεύεται και θέλει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχουν και τα όνειρα να ζήσουν από αυτή τη δουλειά. Άμα βγαίνουν 500 το χρόνο. Και παραπάνω. Οι δουλειές είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή έχουν γνώση. Εκεί πάμε σε ένα παιδιά, άλλο κομμάτι. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς ίσως δεν θα μπορέσουν να βγάλουν ούτε ένα μεροκάματο από αυτή τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή, αν το βλέπουν σαν δουλειά. Αυτοί που έχουν λογική αντίληψη και βλέπουν τι γίνεται γύρω τους, φυσικά. Αλλά αυτό δεν θα σε εμποδίσει να κυνηγείς το όνειρό σου. Όχι, να βέβαια. Ούτε και εμείς θέλουμε να κλείσουμε δρόμους. Απλά λέω όμως να το έχουν και το συνείδηση. Μην απογοητευτούν. Το πρακτικό, ναι. Αυτό φυσικά είναι ένα πράγμα που και το βλέπουν και δεν ζουν σε άλλη χώρα. Αν ανοίξουν λίγο τα μάτια τους και δουν ότι από τη στιγμή που ήταν 30, 40, ξέρω πριν κάποια χρόνια και τώρα είναι 3, 4, 5, είναι λογικό ότι οι δουλειές είναι λιγότερες. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο, πάμε να δούμε το Σωκράτη Αλαφούζο να διδάσκει υποκριτική στους μαθητές του. Ο Σωκράτης Αλαφούζος είναι ένας έμπειρος ηθοποιός ο οποίος έχει κερδίσει την εκτίμηση του κοινού και των συναδέλφων του και όλοι λένε ότι πίσω από τα θλιμμένα μάτια του κρύβεται ένας άνθρωπος που γελάει πολύ. Ο ίδιος τρέφει μεγάλη αγάπη για τη δουλειά του και γι' αυτό φροντίζει να δίνει χρόνο όχι μόνο στα τηλεοπτικά του γυρίσματα αλλά και στη διδασκαλία υποκριτικής στο Θέατρο των Αλλαγών, μεταδίδοντας έτσι τη γνώση του και την εμπειρία του στους μαθητές του, οι οποίοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για το δάσκαλό τους. Πότε κάνανε Χριστούγεννα μαζί? Συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα. Αυτή τι, είναι μια Ιταλή. Οι Ιταλίδες δεν είναι ποτέ έτσι. Είναι, αυτή η γυναίκα είναι έτσι. Που ήσουν όλο το βράδυ και ξενύχτανες. Και πήγαινες και εκεί και έκανες και αυτό. Και έκανες και εκεί. Ναι, αλλά και έχει χιούμορ. Δηλαδή είναι μια γυναίκα που δεν κάθεται έτσι ποτέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι δίνει σημασία στο μαθητή ως προσωπικότητα. Μας έχει ρωτήσει, μας έχει κάνει ερωτήσεις για το background μας, το παρελθόν μας, ώστε να αντιληφθεί τι ιδιοσυγκρασίες είμαστε, σε ποιο σημείο της ζωής μας βρισκόμαστε, πού μπορούμε να βαδίσουμε στο χώρο του θεάτρου. Μ' αρέσει που ασχολείται έτσι με τα παιδιά, με τον καθένα ξεχωριστά και νομίζω ότι θα τον πάρω και στο επόμενο τρίμηνο, ναι, γιατί μου άρεσε πολύ. Είναι άμεσος, είναι ευθύς,
σου δίνει ακριβώς αυτό που θέλεις να κάνεις χωρίς πολλά λόγια και έτσι μπορεί να δει ποιες είναι οι ατέλειές μας, ποια είναι τα complex μας σε εισαγωγικά, ώστε να τα αποβάλουμε αυτά, να μπούμε πιο καλά στο ρόλο και να μιμηθούμε το ρόλο. Τα άλλα πρόσωπα είναι η μητέρα. Τα άλλα πρόσωπα, όχι, δεν το λες έτσι. Ποτέ για τη μητέρα δεν μιλήσεις τόσο απλά. Mm-hmm. Ποτέ. Δηλαδή όσες μητέρες είναι κάτω, θα σε μισήσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόσωπο. Η μητέρα θέλει σημασία, γιατί μας έχει φτιάξει, μας έχει καταστρέψει. Ένα από τα δύο. Τώρα θα πω τα κλασικά, καταπληκτικός και φοβερός και τα λοιπά, αλλά είναι. Δηλαδή είναι πολύ μεταδοτικός που είναι πολύ χρήσιμο για δάσκαλους. Τι είναι αυτό που σου έχει πει στο μάθημα και σε έχει βοηθήσει πολύ? Να είμαι αυτός μου, να είμαι αληθινός και ό,τι βιώματα έχω στη ζωή μου τα οποία με κρατάνε πίσω σαν χαρακτήρα να τα αποβάλω. Τι είναι αυτό που απολαμβάνει στο μάθημά του? Χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το ένα έχει να κάνει με γνώση θεατρικής, υποκριτικής, το τεχνικό κομμάτι και το άλλο είναι το υπαρξιακό ταξίδι. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Δώστε του αυτό που του αξίζει. Αυτό που δίνετε στους άλλους, δώστε το στον εαυτό σας. Αν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν μπορείτε να αγαπήσετε κανέναν. Μερικοί άνθρωποι είναι πλασμένοι για δάσκαλοι, το πιστεύω. Θα μπορούσες, αν δεν σου γινόταν ποτέ πρόταση να παίξεις, να ζήσεις ως δάσκαλος ευτυχισμένος? Θα με ευχαριστούσα πάρα πολύ και θα πιστεύω ότι στο υπόλοιπο κομμάτι της ζωής μου θα είναι μέρος της, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω και να είμαι και σε διαφορετικό δημιουργικό κομμάτι, που σημαίνει ότι και εγώ έχω ανάγκη να εκφράσω mm-hmm. κάποια πράγματα. Ναι, γιατί μετά μπορεί να τα εκφράζει μέσα από τους μαθητές και να παίζουν τα κομμάτια όπως θα τα έπαιζε ο ίδιος, οπότε δεν γίνεται δουλειά. Εξάλλου και για μένα είναι ένα σχολείο, γιατί οι μαθητές, οι πιο πολλοί, είναι καθρέφτες μου. Δηλαδή, πράγματα που έχουν αυτοί και που εγώ τους τα διδάσκω και με ενοχλούν, αυτό σημαίνει και στη ζωή μας. Δηλαδή, ότι σε ενοχλεί τον άλλον, το έχεις και εσύ. Αυτό είναι. Οπότε μαθαίνω κι εγώ, είναι ένα ταξίδι και δικό μου και αυτό. Δεν μπορώ αυτά που τους μαθαίνω να μην τα κάνω πράξη εγώ. Δηλαδή, από τη στιγμή που τους λέω ότι πρέπει να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα, να κάνετε για τον εαυτό σας αυτό που αξίζει, δηλαδή αυτό που κάνει για τους άλλους να το κάνετε και για εσάς, το ίδιο πρέπει να κάνω και εγώ για μένα. Δηλαδή, αυτά που εγώ θέλω να κάνω στη ζωή μου, θα τα κάνω. Αν έχω όνειρο να κάνω μια ταινία, πρέπει να την κάνω. Σοκράτη, δηλαδή, εάν σου λέγανε να συμμετέχεις στο dancing, τώρα που μάθαμε και μάθαν και αυτοί ότι έχεις και κάνει και. Εδώ τραγούδισα, δεν θα χορέψω. Εδώ τραγούδισες μία φορά και χωρίς να είναι από κάτω κριτική επιτροπή και να λέει σήμερα, σου ξέφυγε λίγο το ντο, κατέβηκε στο σι, δεν το ένιωθε το τραγούδι. Ήσουν χαλαρά στην παρέα μας. Από τη στιγμή που το βλέπω ότι μπορώ να το κάνω, θα το κάνω. Δεν υπάρχει κάτι που θα με σταματήσει. Πάλι για σένα δουλεύω. Τα βλέπεις. Λοιπόν, τι λέγαμε για το dancing. Θα το παρουσίασε το dancing. Το hit dancing, το Greek Idol. Το ναι. Just the two of us. Θα σου πω, πιστεύω ότι στο θέμα παρουσίασης ήμουν καλός, γιατί αυτό που γενικά δεν επικοινωνώ, και αυτό είναι δική μου ευθύνη, έτσι, είναι ότι έχω χιούμορ. Δηλαδή, μπορώ να κάνω πολύ πλάκα, να... Εγώ ομολογώ ότι πρώτη φορά σήμερα γέλασα μαζί σου. Ναι. Τις άλλες φορές μου σου είπα και μια ταχυπαλμία, μην πω και κάτι και σε θίξω. Ναι ρε παιδί μου, τώρα αυτό ήταν δική μου ευθύνη, δεν φταίσαι εσύ. Εγώ ναι, αλλά το νιώθα. Ναι, λέω, σήμερα γελάσαμε. Αυτό που είχα εγώ και το βλέπεις σε μένα. Αλλά ναι, τώρα είμαι πιο ανοιχτός. Πιο λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Έχουμε συγκεντρώσει ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι ο καθένας είναι από κάποιο χώρο. Π.χ. σκεπτόμενος το Σάκη, Ρουβά, σκέφτεσαι, είναι τραγουδιστής. Τον έχουμε δει όμως να παίζει σε ταινία. Τον βλέπουμε να παρουσιάζει το X-Factor. Η Μανολίδου. Τη γνωρίζαμε, μαέστρο, αλλά γνωστή σε όλους μας έγινε παρουσιάζοντας εκπομπές. Και την είδαμε και στο dance να χορεύει. Αν χρειαστεί, το κάνει και αυτό. Η Παπουτσάκη. Είναι ηθοποιός. Αλλά και τραγουδάει τώρα πια το βράδυ. Δεν έχει σημασία αν λέγεται μουσική παράσταση. Ναι, εντάξει. Εμένα δεν το βάζω τη μαγαζί να παίξω την ταμπέλα. Μέσα τραγουδάει όμως. Και μη σου πω ότι θα μπορούσαμε να τη δούμε και σε κάτι διαφορετικό. Καπουτζίδης, παράδειγμα. Λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει μερικά τέτοια ονόματα που τα έχουν καταφέρει μια χαρά σε διαφορετικούς χώρους από αυτούς που τους γνωρίσαμε. Σε βλέπω προσεχώς να σε πετάω και σένα μες στο βίντεο. Λες. Έτοιμος είσαι. Για πάμε να το δούμε. Μπορώ
Μπορεί η ελληνική λαϊκή σοφία να υποστηρίζει πως δύο καρπούζια κάτω από μια μασχάλη δεν χωράνε, αλλά ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί που περίτρανα να το διαψεύδουν με τις επιδόσεις τους. Εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz τα καταφέρνουν μια χαρά σε παραπάνω από έναν τομέα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τον τίτλο των πολυτάλαντων. Πιο τρανό παράδειγμα από τον ένα και μοναδικό Σάκη δεν υπάρχει. Η καριέρα του που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια στο τραγούδι σίγουρα περιείχει και άφθονο χορευτικό σόου επί σκηνής. Ο Σάκης όμως έγινε και πολύ καλός παρουσιαστής, κλείνοντας εσίως φέτος την τρίτη σεζόν στο τιμόνι του X Factor, αλλά και ηθοποιός που απέσπασε καλές κριτικές, ειδικά για την ταινία του «Στα άκρα». Το πιο πρόσφατο επίτευγμα του One and Only Σάκη είναι η σειρά ρούχων του για μεγάλη εταιρεία, στην οποία ο δημιουργός σχεδίασε ό,τι ακριβώς θα φορούσε και ο ίδιος, ρούχα άνετα και προσιτά. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, το σεξι κορίτσι που γνωρίσαμε από τα serial Big Bang και Αστυνόμος Μπέκας, συνεχίζει να κάνει τα βήματά της στο θέατρο, επιλέγοντας με προσοχή τις δουλειές τις οποίες συμμετέχει. Παρ' όλα αυτά, πολύ πρόσφατα μας απέδειξε και τις ικανότητές της στο τραγούδι, καθώς με το συγκρότημά της, τους Μαμασίτας, πυροδοτούν τα καλύτερα πάρτι σε μεγάλο κλαμπ της Αθήνας. Η Ευγενία Μανολίδου αποτελεί πλέον κατηγορία από μόνη της στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα. Η μαέστρος που έγινε τηλεπαρουσιάστρια και που μετά χόρεψε και μετά έκρινε ταλέντα και μετά έμαθε να μαγειρεύει κοντά στου σεφ του MasterChef, μας έχει εκπλήξει με το πόσο εύκολα ελίσσεται και μεταμορφώνεται συνεχώς. Το μόνο σίγουρο είναι πως η συγκεκριμένη κυρία έχει πείσμα και με ό,τι καταπιάνεται το καταφέρνει. Περίπτωση ηθοποιού που τα πάει κάτι παραπάνω από καλά και στο τραγούδι είναι η Κατερίνα Παπουτσάκη. Πέρα από τους ρόλους της, η Κατερίνα επιζητά αρκετά συχνά και μουσικά διαλύματα στη ζωή της. Όσοι την ακούσαμε στην περσινή παράσταση No Shakespeare Please, καταλάβαμε ότι η ηθοποιός τόχει και μάλιστα καλά. Φέτος η Κατερίνα ξανατραγουδάει στη νέα παράσταση της Μπέσης Μάλφα Πειρατές, ενώ ερμηνεύει και το τραγούδι Το Άλλο Μισό από τη νέα της ταινία Το Έτερο Νήμιση. Όσο για το υπέρμετρο ταλέντο του Γιώργου Καπουτζίδη, πραγματικά υποκλεινόμαστε. Σεναριογράφος, ηθοποιός, showman. Το παιδί που ξεκίνησε δειλά γράφοντας τις Σάββατο Γεννημένες, είναι πλέον από τους μεγαλύτερους στάρ της ελληνικής showbiz. Τα show που έστησε για την Eurovision, οι μεταμφιέσεις και το κέφι του στην επαιδιακή εκπομπή The 20, αλλά και το πιο πρόσφατο τελείριο θετικής ενέργειας στο Just the Two of Us, τον έχουν βάλει στην πρώτη θέση των ανθρώπων εγγύηση για την επιτυχία ενός project. Η Κατερίνα Στικούδη είναι ένα πανέμορφο κορίτσι που ξεκίνησε την καριέρα της από τα Καλλιστεία, κερδίζοντας τον τίτλο της Miss Ελλάς 2005. Η τηλεόραση μπήκε στη ζωή της Κατερίνας και εκείνη έβαλε το modeling σε δεύτερη μοίρα. Και ως γυναίκα που ψάχνεται, πειραματίστηκε με επιτυχία στο τραγούδι, συνεργαζόμενη με τους Νεύμα. Η εμφάνισή της στο Just the Two of Us μας έπεισε πως το σεξι κορίτσι μας ετοιμάζει κι άλλες εκπλήξεις στο μέλλον. Κεφάλαιο Αδελφές Μαγκύρα. Τα πολυτάλαντα κορίτσια έχουν ασχοληθεί σχεδόν με τα πάντα. Η Μεν Ματσίλδη με την υποκριτική, το χορό και την παρουσίαση, η Δεμπέτη με το μόντελινγκ, την παρουσίαση και λιγότερο με την υποκριτική. Εκεί όμως που πραγματικά δίνουν ρέστα είναι τα Μαγκύρα live shows, όπου χορεύουν, τραγουδούν και κάνουν σάτυρα. Και είμαστε σίγουροι πως οι Αδελφές Μαγκύρα δεν μας έχουν ακόμα αποκαλύψει τους κρυμμένους άσους που έχουν στο μανίκι τους. Santa baby, a 54 convertible to light blue. Η Νάντια Μπουλέ απέδειξε πως πολύ κακώς δεν τραγουδάει πιο συχνά. Η απόφυτος της σχολής μέσων μαζικής ενημέρωσης έγινε παρουσιάστρια στο MAD, κατόπιν στο Alter και μετά στο πρωινό του Mega. Φέτος επέστρεψε στην τηλεόραση με το Top Chef, αλλά όσοι έχουν ακούσει την Νάντια να τραγουδάει, διαπιστώνουν ότι οι μουσικές σπουδές που έκανε μικρή δεν πήγαν καθόλου χαμένες. Τέλος, η Βίκυ Καγιά, το εθνικό μας top model, δεν έκλεισε τη ζωή της στις πασαρέλες και στα photo shootings. Επέστρεψε στην Ελλάδα, έγινε τηλεπαρουσιάστρια στο So You Think You Can Dance, ερμήνευσε την γλυκιά Ούλα στο musical 2 τρελή παραγωγή και συνέχισε στην τηλεόραση με τον Πρωινό Καφέ. Και έπαιξε πραγματικά μπάλα στο στοιχείο της με τον next top model. Το τι θα κάνει η Βίκυ στο μέλλον, το περιμένουμε με αγωνία. Ό,τι και να είναι, προφανώς θα έχει επιτυχία. Έλειψε δια της απουσίας της και έλαμψε η Ζέτα Μακρυπούλια. Πώς το ξέχασες, Άρη? Λοιπόν, το χρεώνομαι όλο εγώ. Είναι δική μου τρομερή παράληψη. Καλά, η Ζέτα βέβαια το ξέρει τι πιστεύω και τι πιστεύουμε εμείς ως εκπομπή για αυτή. Ναι, αλλά σε αυτό είναι το παράληψη βίντεο δικιά μου. Να ήταν μέσα. Το χρεώνομαι όλο εγώ γιατί η Ζέτα. Γι' αυτό θα μου το φτιάξει αύριο, μην μου πει την Ζέτα, όλοι ξέρουμε. Θα μου το κάνει ένα βιντεάκι και θα την παίξω μόνη τη Ζέτα. Με όλα αυτά που έχει κάνει.
Εντάξει, συγχωρείτε. Η Ζέτα και μοντέλο υπήρξε και ηθοποιός είναι και έχει τραγουδήσει στις περισσότερες ταινίες που έχει παίξει και την έχουμε δει σαν και στην παρουσίαση τα πήγε πολύ καλά. Ένα βιντεάκι 3,5 λεπτά το περιμένω από το πρωί. Αλλά και όταν επανήλθε σε καμπάνιες, που έκανε καμπάνιες, έκανε καλά, ακόμα και καλύτερα το παρελθόν, ακόμα και αυτό. Δηλαδή να αποζάρει και μια μεγάλη εταιρεία. Μην τα λέμε, Άρη μου. Ζέτα, συγγνώμη. 3,5 λεπτά. Τι τα λέμε. Άρη, το παίξουμε. 3,5 λεπτά και αύριο να πει όλο. Το σύμπαν. Βάλτε και σήμερα. Βάλτε και μια σκηνή από τι Έρνε Ιωπέ που είμαστε μαζί. Σωστό. Θα παίξει και εσύ. Έπαιζε Ζέτα σε Έρνε Ιωπέ. Έκανε το ζευγάρι μου για κάποια επεισόδια. Τα είχατε. Ναι, και κάναμε, νομίζω, η πρώτη ερωτική σκηνή της Ζέτας είναι μαζί μου. Α, ένα-ένα. Με σοκάρεις. Και αν δείτε ξανά στην Κύθνο, ρωτήστε. Εκεί, εκεί να μας πούνε τι. Δεν σας πέτυχα. Δεν μας πέτυχες, είχαμε ναι, πάει. Ναι. Τι ωραία Κύθνος. Ναι, είσαι τέλει. Από Κύθνο. Ναι. Αλήθεια, λες. Τι ωραία νησί. Πώς είσαι από Κύθνο, καλέ. Δεν μας έλεγε για την Πελοπόννησο. Η μαμά την Πελοπόννησο. Μπαμπάς από Κυκλάδη. Δεν τον ανέφερες όμως με την Κύθνο, τέτοιο ωραίο νησί κοντά στην Αθήνα σχετικά. Για τον μπαμπά είχαμε προβλήματα. Έχουμε θέματα. Από ποιο μέρος της Κύθνου? Από τη χώρα και τα Λουτρά. Μάλιστα. Και που δεν θυμάμαι τι λέγαμε πριν από αυτό το βίντεο, γιατί ήταν τέτοιο μου το σοκ που δεν είχες βάλει μέσα τη Ζέτα. Άτι μου αγόρι, διαφημίσεις και θα μου έρθει μετά.